이리저리 곳곳을 많이 밝히고 난 오늘도 내일도 크리스마스 데이 Ξέχασα τον μπουφάνο μου. Πάω στο Άμστερνταμ. Μου έχει πει η Μάγια έχει κολόκριο και έχω βγάλει στην άκρη τον μπουφάνο που θα πάρω. Τύπου είχα χειροποσκευή, το backpack και τον μπουφάνο να το έπαιρνα στο χέρι. Αυτό το φορούσα πριν. Και έφυγα από το σπίτι χωρίς τον μπουφάνο. Πόσο on brand αυτό για μένα. Εντάξει, η λύση μάλλον είναι, ευτυχώς έχω ισοθερμικά στη χειροποσκευή μου και δεν ξέρω, να φτάσω, αυτό είναι μάλλον ζεστό, βάλω ισοθερμικά, να βάλω δεσκόλ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν σταματώ να με εκπλήσω σε αυτή τη ζωή. Προσπαθώ να κοιμηθώ, αλλά αυτό είναι το πιο άβολο πράγμα. Λοιπόν, είμαι μέσα στο αεροδρόμιο και έχει κρύο. Πού να βγω έξω? Πάω να βρω μια τουαλέτα να ντυθώ. Λοιπόν, ισοθερμικό. Φλεκτό, εντάξει είναι λίγο τρίπιο, αλλά όλα τέτοια έχω πάρει. Φλεκτό 2. Έχω στείλει ήδη στη Μάγια, βρες μου που φαν. Κασκόρ και βλέπουμε. Έχω κάποιο σκουφί. Όλα καλά. Πάμε για το τεστ. Βγαίνουμε έξω να δούμε πόσο αντέχω. Αν αντέχω αρκετά, θα πάω στη Μάγια με μέσα. Αν δεν αντέχω μία, θα πάω... Ωρε φίλε, έχει ψόλο! Εντάξει, έχει κρύο, αλλά αντέχω. Εντάξει, κρυώνω. Αλλά όχι πολύ. Είμαι κομπλέ. Όχι παιδιά, έχει αρκετό κρύο τώρα που περιμένω το ταξί. Επίσης, δείτε εδώ ποδηλατομάνι. Η απορία μου είναι πώς βρίσκεις το ποδήλατό σου το πρωί ανάμεσα σε όλο αυτό το χαμό. Hello! Όπως βλέπετε εδώ, σε όλο κουζίνα, γενικά ό,τι θέλετε ψυγείο ανοίγετε, παίρνετε. Εντάξει, έχω basic. Το έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο το σπίτι! Εντάξει, θα σας δείξω αύριο το σπίτι που θα έχει φως. Είναι τέλειο, το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Είναι κλασικό Dutch house, έτσι, αρχιτεκτονικά. Άντε, γεια! Θα σας αφήσω τώρα λίγο να κάνουμε catch up. Μετά θα πάμε για φαγητό σε ένα Ethiopian place. Λοιπόν, η Μάγια πήρε από μια φίλη της ένα μπουφάν. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ βασικά που προσφέρθηκες. Τις το είπες πού, τις το είπες... Τις το είπα όταν είμαστε μετά το μαγαζί, που μετά τη δουλειά της λέω. Α, καλά, η Φωτεινή έχει την μπουφάν της λέω. Να δω τι θα της δώσω λίγο, γιατί έχω μόνο το δεύτερο το... αυτό το πράγμα που είναι πολύ λεπτό. Και λέει, ας πάρει κανένα δικά μου. Γλυκούλα υπέροχη, αλλά νομίζω ότι μου είναι μικρό. Ήταν η τελευταία μου ελπίδα. Άρα είναι πολύ ζεστό. Είναι πολύ ζεστό. Πολύ πετύ. Πριν που ήμουν ντυμένη σαν κρεμμύδι δεν έμπαινε. Ναι, γιατί πριν φόρουσες 3 πουλόβερ. Αν δεν βάλεις πουλοβεράκι νομίζω ότι σου είναι πιο ok. Ναι, πιο ζεστό αυτό. Ναι. Και μετά και το δικό σου μου αρέσει, απλά δεν είναι τόσο ζεστό. Αυτό δεν είναι ζεστό ρε φίλε, δηλαδή καμία σχέση. Ή από μπραντ, από τέτοιο, οπότε ναι. Ό,τι σε βολεύει καλύτερα για να βάλεις από μέσα. Ναι. Μετά είναι αυτό. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Το δικό σου επειδή είναι πιο oversized. Α, καλά. Αλλά δεν είναι τόσο ζεστό. Δεν είναι αυτό. Κοίταξε, άμεσα με pullover νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα. Όπως τώρα. Ναι. Ωραία, θα το βάλω τώρα για να δοκιμάσω που δεν θα είμαστε πολύ ωραία έξω. Ναι, αυτό. Και το βλέπεις για να ξέρεις αύριο. Ναι. Always play ball, never A-wall. Or they mad now, cause they lost. That's on you, not on me. Lately my phone on D&D. I try to get. Εδώ η φάση είναι τελείως παραδοσιακά, τρως με τα χέρια. Μου ρίξανε και άκυρο. Ζήτησα μαχαιροπύρνο και έφαγα άκυρο. Εντάξει, θα το ζήσουμε σήμερα. Ωραίο. Άντε, γεια. Λίγη διαφημισούλα. Έτσι να γίνουμε established. Πρέπει να βάλουμε το link από το site! Αυτά τα 30 φυλάκια που έχει παντού είναι χειρότερα από το στολισμό της Αθήνας. Το ποδήλατο που ταιριάζει στο φετινό vlog μας. Σας αφήνω κάπου εδώ, θα πιούμε ποτάκι και εμείς θα τα πούμε αύριο! Καλημέρα! Εδώ χαζεύω την τέλεια θέα. Το μπαλκόνι, δείτε τι όμορφο κρεβατάκι και τι ωραία που το έχει κάνει. Καλά, το έχω κάνει χάλια εγώ τώρα που έχω απλώς πάντα την πρεμάτια μου, αλλά έχει το χαλάκι της και αυτά το καλαθάκι της. Είναι τέλειο. Λοιπόν, εκεί ήταν το υπνοδωμάτιο, εδώ είναι το σαλόνι.
Εδώ είναι το μπάνιο που η Μάγια φρεσκάρεται για να πάμε βόλτα για πρωινό. Εδώ είναι το βεστιάριο που είναι οι ντουλάπες και όλα αυτά. Και εδώ είναι η κουζίνα που είναι τέλεια. Θέλω κι εγώ πάγκο. Θα ήθελα να έχει χώρο το σπίτι μου να μπορώ να βάλω κι εγώ έτσι ψηλό πάγκο του μπαρ για πρωινό. Είναι πολύ μικρέ όντω αυτέ. Δεν ξέρω πώ το καταφέρω. Η λαβή είναι ψηλή. Εμένα δεν παρεμβαίνει. Το βλέπει ότι πάει κοντά. Έτσι, πα λίγο πλάγια. Ήρθαμε για πρωινό και λέγαμε μήπως πάρουμε μετά, ήρθαμε για σάντουιτς ελβυρό. Μήπως πάρουμε γλυκό μετά από το δίπλο που είναι πολύ γνωστό, αλλά έχει τεράστια ουρά. Είναι, έχει το κρόνο, γι' αυτό. Το κρόνο του τι? Είναι μια διασταύρωση του ασάκι ντόνα. Κρόνο τα λένε. Λες να μεταχθώ να πάρω ένα, δεν ξέρω. Έλα, σου αφήνω τον αριθμό μας. Για να έχουμε και αλβυρό και γλυκό. Ήρθα και σε αυτό με τα γλυκά να πιάσω ουρά. Βέβαια γίνεται πανικός. Έπρεπε να το έχω σκεφτεί νωρίτερα. Ξεκινάμε από το αλμυρό. Εγκρίνω, εξαιρετικό. Πήρα αυτό με το προσούτο. Ήρθαμε στο Φόουν, γιατί έχει έκθεση της Καρλάιν Γιάκοψ, που είναι μια Ολλανδή φωτογράφος, έτσι fashion photographer κυρίως, με full σουρεαλιστικά στοιχεία. Και στοιχεία έτσι από Βενετία, από γκέισες, από και μόδα και έτσι ένα πολύ ωραίο μίξ, φοβερή αισθητική, πέρασα τέλεια, έχει κι άλλο. Θα μπορούσα να τις κοιτάω για ώρες. Πάρα πολύ ωραία έκθεση και πολύ ωραίο μουσείο. Όχι, ναι, τη δική της την έκθεση, τώρα έχουμε μπερδευτεί, τη δική της την έκθεση την είδαμε. Και τώρα έχει άλλες, ας πούμε, εδώ έχει γυναίκες καλλιτέχνες από Σοδική Αραβία. Πρέπει να είναι και τα μόνιμα εκθέματα. Νομίζω ότι κυρίως η θέση πρέπει να έχει μόνιμα εκθέματα. Ωραία, ναι. Πάμε μια βόλτα να τα δούμε. Ναι. Πολύ μου άρεσε και η έκθεση με τις καλλιτέχνες από Σοδική Αραβία και είχε και έκθεση για την Τίνα Μοντότη, που είναι μια Ιταλίδα φωτογράφος και ακτιβίστρια κτλ. Που είχε και αυτό πολύ ενδιαφέρον και ήταν έτσι και πιο παλιά. Πάμε τώρα να δούμε, δεν ξέρω, τι έχει πάνω. Είναι όλα εκπλήξεις. Καλέ, τι συνάντηση κορυφή είναι αυτή. Ότι θα βρισκόμασταν στο Άμστερνταμ. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ακραίο. Ακραίο. Τι κάνεις, πόσες μέρες ήρθες? Ήρθα πόσες μέρες ήρθα, ήρθα χθες για την ορκομοσία ενός φίλου, τον οποίο τον είχα γνωρίσει επειδή κάνω solo traveling. Τον είχα γνωρίσει όντως εδώ πέρα και χθες πήρε ψυχία και του έκανα έκπληξη. Τέλειο. Δεν είμαι ο καλύτερος φίλος που μπορείς κάποιος να έχει. Είσαι ο καλύτερος, ναι, και εγώ θα γούστερα πολύ μου κάτσε. Πώς θα κάτσεις? Θα κάτσω μέχρι Δευτέρα. Α, κι εγώ. Ωραία, χαρά. Και τι έχει, πες να μας στο αεροπλάνο. Δεν θυμάμαι, μία πετάμε. Εγώ τότε δεν θυμάσαι η ζωή μου. Ήρθαμε εδώ στο Foam, έχει ωραία έκθεση. Είναι I love the Foam και έχει τέλειο περιοδικό. Ήρθα να το πάρω γιατί δεν βρίσκω πουθενά. Α, ή όχι, για να είναι στην Ελλάδα θέλει 80 μεταφορικά κάτι τέτοιο. Όντως. No. Οπότε okay. Στην πηγή κατευθείαν. Λοιπόν, πέτυχα Γκάνι. Μ' αρέσει πολύ αυτό το brand, το ξέρετε. Έχω και την τσάντα τη μαύρη, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μπω μέσα γιατί μπορεί να ξοδέψω λεφτά. Ούψ, μπήκα. Τέλεια αυτά με το τετράγωνο πίσω. Cute. Ήμουνα πολύ καλό κορίτσι και δεν ψώνισα τίποτα. Αχ, τι είναι αυτό το ενδιαφέρον. Είχε όλο πινακιδούλες και τέτοια. Επίσης πήρα ένα μάτσα λάτι, το οποίο είναι παίζει το πιο νόστιμο μάτσα λάτι που έχω πιει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Τι είναι αυτό, δείγμα. Στην Ολλανδία εννοείται, αν θέλετε να πιείτε καφέ, θα πάτε σε κάποιο μαγαζί που λέγεται καφέ. Και κάποιο όνομα. Δεν θα πάτε σε κάποιο μαγαζί που λέγεται coffee shop. Γιατί coffee shop δεν είναι. Μπορεί να έχει και καφέ, αλλά κατά βάση έχει κάτι άλλο. Οπότε. Να μην μπερδευτείτε. Εκτός αν θέλετε κάτι άλλο. Βραβείο cringe βιτρίνας. Τα γλυκά που πήραμε εντωμεταξύ δεν τα δοκιμάσαμε ποτέ. Γιατί είχαμε σκάσει με τα αλμυρά, οπότε δεν φορούσαν για γλυκά. Δεν ξέρω τι υπερβολή μας έπιασε. Και θα πάμε και για φαγητό τώρα. Αλλά θέλω να δοκιμάσω το ένα το κρουασάν, αυτό, που μου είπε ότι είναι αφρικανικό inspired και έχει πάνω αφρικανικά popcorn και μέσα έχει ένα... Αχ, μου το είπε εκείνη την ώρα, το ξέρω τώρα. Αφρικανικό τυρί και κάτι τέτοια. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Τώρα βέβαια δεν είναι τόσο φρέσκο όσο ήταν εκείνη την ώρα, αλλά. Α, όχι, κάτι άλλο έχει μέσα. Κάτι σε πουρέ. Έχω ξεχάσει τι μου είπε. Ενδιαφέρον. Αφρικανικό. Ναι. Μόνο και μόνο αυτό που σου είπε είναι αφρικανική συνταγή. Εκείνη την ώρα
πούλησε. Ναι, μου το πούλησε. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι αλμυρό, αλλά το έξω είναι το κλασικό κρουασάν, είναι τόσο γλυκό. Πολύ ωραίο. Θα τρώγα φουλ για πρωινό. Εκείνο. Και τώρα έχουμε ένα κλασικό με σοκολάτα The Klein και έχουμε και ένα σοκολάτα μίγδαλο. Αυτό το γλυκό. Να δω αυτό. Τέλειο. Αντιγιά. Πολύ καλό. Αυτά. Θα βάλουμε λίγο γκλιτεράκι για την έξοδο. Blink, 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 blink. Merry Christmas.